Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας. Τι κάνατε εδώ, μαλάκες! Θα ήθελα να σου ξαναδεί και θα είμαι μαρτωλή πάντα. Θέλω κι εγώ να πάω εκεί πάνω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, λοιπόν. Για αρχή, καλή σχολική χρονιά σε όλους σας. Αυτό το βίντεο είναι λιγάκι ξεχωριστό. Γιατί είναι ξεχωριστό? Όπως διάβασες και από τον τίτλο, αυτό είναι ένα story time vlog. Αν δεν ξέρεις τι είναι τα story time vlog, δεν σε αδικό γιατί είναι μια ιδέα που μου ήρθε στο κεφάλι. Ας ξεκινήσουμε. Σε αυτό το vlog ουσιαστικά θα σας λέω για τις διακοπές μου, αλλά ταυτόχρονα θα έχονται κλιπάκια από τις διακοπές μου, οπότε θα είναι κάπως περίεργο και διαδραστικό. Ελπίζω να σας αρέσει. Ας ξεκινήσουμε. Σήμερα θα σας μιλήσω για το καλοκαίρι μου. Πώς πήγε αυτό το καλοκαίρι? Μπορεί να μην πήγα σε κάποιο μέρος για διακοπές, έκατσα Αθήνα, αλλά παραδόξως πέρασα πάρα πολύ ωραία. Γιατί θα μου πει Τζέμι, πέρασε στην Αθήνα το καλοκαίρι ωραία, ενώ έβραζε ο τόπος? Ήμουνα κάθε μέρα με τα παιδιά. Ποια παιδιά? Τους ξέρετε. Γιανούμπα, It's Only, Ορότσι, Μπιλιόλης, όλοι αυτοί. Αν και ήμασταν όλοι Αθήνα, κάναμε τουμπάνες διακοπές. Πώς ξεκινήσαν οι διακοπές μας? Αρχικά, τα παιδιά νοικιάσανε ένα Airbnb, στο οποίο μέσα εκεί κάναμε πάρα πολλά βίντεο που μπορεί να έχετε δει μερικά από τον Γιανούμπα, μπορεί να έχετε δει και ένα και από τον Bill, μπορεί να έχετε δει και ένα και από τον Γκάνζο, νομίζω είχε ανέβει ήδη. Οπότε ναι, καταλάβατε πάνω κάτω τι κάναμε σε εκείνο το σπίτι. Ξεκινήσουμε από την αρχή. Ό,τι λέει μάγκες, είμαστε εδώ με τον It's Only. Μόλις φτάσαμε στο σπίτι, ώρα να σας το δείξουμε. Κοιτάξτε εδώ από σπίτι, την αρχή. Κοιτάξτε εδώ, κοίτα εδώ σπίτι λοιπόν. Ωπα ρε μαλάκες, τι είναι αυτό ρε μαλάκες? Καλώς ορίσατε, πάμε, συνεχίζουμε εδώ, εδώ είναι η πρώτη πόρτα. Ναι. Περνάμε στην πρώτη πόρτα, έχει μια μικρή ανηφόρα. Εδώ πέρα κάνω ένα παρτάκι. Ωπα ρε, κάνουν πάρτι ρε εκεί. Εδώ περνάμε τη δεύτερη πόρτα, ανεβαίνουμε 3 και 3 έξι σκαλιά. Βλέπουμε ένα τυχαίο εδώ μας. Και καλώς ορίσατε στο σπίτι μας. Πάμε πάνω πρώτα. Να πάμε πάνω, ωραία, να πάμε πάνω. Κάπως έτσι ξεκίνησαν οι διακοπές. Για αρχή, σε αυτό το σπίτι προσπαθούσαμε όλοι να υλοποιήσουμε από κάποιο βίντεο. Βοηθήσαμε στις παραγωγές και κάναμε πάρα πολλά ενδιαφέρον πράγματα, όπως φάρσες στον It's Only, φάρσες στο Vag και φάρσες στο Dimples. Ναι, κυρίως κάναμε φάρσες. Θα κάνουμε μια τρολιά στο Vag, δεν πάω να κάνουμε μια τρολιά. Εδώ είναι. Mission failed. We'll next time. Εδώ είναι ο Βαγδέδες. Βαγδέδε, γιατί είσαι έτσι? Τι κάνεις? Γιατί δεν μας μιλάς? Ο Βαγδέδες έπαθε Βαγδέδες. Εδώ παιδιά βλέπουμε ένα δίχτυ. Που με αυτό εδώ το δίχτυ πιάσαμε ένα ψάρι. Έβγουμε από το δωμάτιο του Βαγδέδες. Άρα είναι ο Βαγδέδες. Πρέπει να με το δίχτυ. Και πάμε προς τα κάτω. Κάτω είναι όλο το παρτάκι. Η συγκεκριμένη ξενάγηση έγινε την τελευταία μέρα που είχαμε κάνει κάποια βίντεο και γινόταν μετά πάρτι. Οπότε εξελίχθηκε κάπως έτσι. Πάμε, πάμε. Από εδώ είναι κάτι δωμάτια, άχρηστα. Και εδώ, εδώ είναι Σταύρος. Εδώ είναι που είμαστε όλοι. Πάτησα μια μπανάνα, καμώ το γυρανό. Hello! Αυτός εδώ είναι Νούμπα, Νούμπα. Vlog. Ναι! Ρενέ. Εδώ Μπιλ, εδώ ο Ains, εδώ Σταύρος, ο Wings. Δεν ακούγεσαι αυτή τη στιγμή, τη μουσική. Δεν πειράζει, θα πιάσουμε το ψάρι. Έχω ξεχάσει να φέρω κάμερα εγώ για το ψάρι. Ρε Γκάντζαρ. Κάτι μου λέει ότι αυτό θα εξελιχθεί. Παράξενο με αυτές τις διακοπές ήταν πως σε αυτά τα σπίτια για κάποιο λόγο σπόναρε όποιος να είναι. Ερφανιζόντουσαν όλοι από το πουθενά, γινόταν ένας χαμός. Τώρα πάμε στο καυτό πράγμα της υπόθεσης. Στο πρώτο σπίτι, ναι, πρώτο, ήμασταν τώρα φανταστείτε 10 άτομα, 8 άτομα. Κάνουμε μια φάρσα στον It's Only, τον βρέξαμε, κάτι του κάναμε. Και όπως ήμασταν, ανεβήκαμε όλοι στην ταράτσα, κρυφτήκαμε από πίσω και ο It's Only ήρθε με τον Κωστή νομίζω και μας έψαχνε και να είμαστε τώρα 8 άτομα πίσω από έναν τοίχο και να μην μας βλέπει και να είμαστε 8 άτομα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ αστείο. Δεν ξέρω αν έχω βίντεο από αυτό, αλλά αν έχω, να το, αν δεν έχω, κρίμα. Τι κάνατε εδώ ρε μαλάκες? Θέλω να πω ότι στο πρώτο σπίτι τα σπάσαμε όλα. Κάναμε μπάνια στο τζακούζι, γεμίσαμε το τζακούζι με σαπουνάδα και πέρα από ότι αράζαμε, βγάλαμε πάρα πολλά βίντεο. Δεν ξέρω, ήμασταν τόσες μέρες εκεί πέρα και βγάλαμε πάρα πολύ υλικό. Μέχρι και εγώ που είχα απλά μια κάμερα έβγαλα όλο αυτό που βλέπετε τώρα.
650 μέσα. Έχουμε χρόνο στις κάμερες. Ναι, έχουμε άλλα 20, άλλα 9 λεπτά. Ναι, δες βίντεο μέσα στο vlog. Extra content. Διάλειμμα. Έλα, για να δούμε τι λέει. Πρέπει να σπάσει το φόρτσο. If you do one κολίλα, you will do κολίλες. If you κολίλα, you die. Η γενναιότητα είναι η ικανότητα να πράττεις σωστά ακόμα και όταν είσαι πολύ φοβισμένος. Είναι αυτό. Συγγνώμη, κάθε τα ρεπούν. Βλογκάκια. Βλογκάκιας. Καλιόλου. Τι κάνεις. Κάτω. Πού είναι ο καρδιά μου. Η τσόνι να σε κλειδώσουμε. Πού είναι ο έχουμε και λέμε. Παραδόξως πέρασαμε πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη βίλα. Οπότε, μετά από κάποιες μέρες, νοικιάσαμε και δεύτερο σπίτι. Συγκεκριμένα ο Γιάννης και τα παιδιά, γιατί εγώ και ο Μπιλ μέναμε κανονικά σπίτι μας. Απλά πηγαίναμε εκεί και αράζαμε όλη μέρα. Που λέτε, πάμε στο δεύτερο σπίτι. Είμαστε εδώ στο καινούριο σπίτι και μαλάκες, έπαιξε ο Γιάννης με τον Σαμιώτη. Πολύ περίεργο αυτό. Έπαιξε ο Γιάννης με τον Σαμιώτη μπιλιάρδο και βάλει στοίχημα ποιος θα πέσει στην πισίνα. Και μαντέψτε ποιος έχασε. Έχασε ο Γιάννης ρε μαλάκα. Ο ηλιμένος πέφτει στην πισίνα. Θα πέσει στην πισίνα, αυτός έφαγε την παλιά στα αρχίδια όμως. Αυτό ισχύει. Βαράω μια προστινοφάλτσα με την άσπρη τέρμα δυνατά. Φεύγει η άσπρη, εκτοξεύεται και τους κάνει στα αρχίδια μου. Πάμε να πέσει στην πισίνα ο Γιαννούμπα. Θα μπεις κι εσύ. Όχι εγώ. Μπες μαλακά. Εδώ ο Γουίντζαρος, εδώ ο Γουίντζαρος. Εδώ. Πώς νιώθεις? Χάρια. Χαριόλου. Μαλακά κρυώνω. Σατάμω, μπες κι εσύ ρε. Μπες κι εσύ, Σατάμω, μπες κι εσύ. Βάτε μέσα. Θέλεις να παίξουμε ένα game εδώ? Να λαντάρεις πάνω στο στρώμα challenge. Να λαντάρεις πάνω στο στρώμα challenge. Πάμε. Κρυώνω, δεν μπορώ. Γουίντζα ρε. Έλα. Τι κάνει μαλάκα. Πάμε κάτω. Πες μου σ' αμαρτίες. Θα ήθελα να σου ξομολογηθώ. Είμαι ο Μαρτωλή πάτερ μου. Γιατί τέκνον. Να σου κλείσω το χέρι. Όχι, αυτό να το βάζω. Αυτό κοίτα να σου πέρα, ο Γιάννης γύρισε το βίντεο με την πισίνα. Ο Τίμπλης δεν ξέρω να γίνει κάτι. Ο Wins γύρισε ένα βίντεο που θα το δείτε soon. Τώρα να σας πω τις περιπέτειές μας εκεί μέσα. Επίσης, πέρα από το γεγονός ότι παίζαμε full κρυφτό και τρολάραμε ένας τον άλλον. Σταυρό! Σε το 1, σε το 2, σε το 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Για πες. Best only. Θα πω το 3. Το 3. Το 3. Το 3. Το πάμε. Πρέπει να βγάλεις καλό ένα, ρε. Θα έλεγα ένα, μωρέ. Θα έλεγα ένα. Κολίλας. Ο Κολίλας θα μιλάει. Κολίλας με Σατάμ. Πρέπει να πιούμε ένα ποτήρι. Έλα εδώ, τραβά τον παμά. Πρέπει να πιούμε ένα ποτήρι, Σατάμ. Πώς θα τα κάνουμε, η Τσόνλι. Φτιάξτε, η Τσόνλι. Τζέμο, να σε στείλει μέσα ένα καβατζωμένο σποτ. Θα δούμε, πάμε. Τζέμο, πάμε ρε. Πάμε ρε. OMG. Ε, κλείστε το. Δεν το ξέρει όμως, ούτε σαν μια της ούτε σε τάμα. Ναι. Πάμε να κρυφτούμε όλοι πολύ καλά. Επαναφέρουμε την έκλη του Γιαννάκη του λεπτοκομμένου. Θέλω κι εγώ να πάω εκεί πάνω. Μαλάκα, να κάψει μια κρεμάστα στο κεφάλι μου. Μαλάκα, να λέω κι εγώ εκεί πάνω. Τι κάνω, παιδί μου.
Πιάνει καλά από εδώ. Χουκ. Πώς είμαστε? Πώς είστε, δύο είστε. Τώρα νομίζω ότι έγραφε και βγάλει φωτογραφία ένα πόμολο. Πάμε να κρυφτούμε, δεν ξέρω αν με βλέπετε. Εδώ με τον Πλιγιόλι. Πάμε να κρυφτούμε, πάμε να κρυφτούμε. Ελάτε. Πάμε, πάμε. Πάμε ρε, πού πάμε? Δεν ξέρω. Πάμε από εδώ. Μαλάκες, έχουμε κρυφτεί κάτω από κάτι καρέκλες. Αν βάλει ο Queen's Flash θα δούμε πολλά. Τι θα βάλεις? Γιατί όλα. Τι φάση. Είναι πρωί. Είναι πρωί. Η ώρα 7. Παίξε σαν μιώτα. Το παιδί είναι μαλάκες. Τι κάνεις εκεί? Θα παίξουμε. Τελικά κάναμε πολύ τρελές διακοπές. Περάσαμε, πιστεύω, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε κάτι τέτοιο και θέλετε να το ξανακάνω, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Και άμα θέλετε γενικά vlogs, πείτε το επίσης. Με την like, αν σας άρεσε, subscribe στο κανάλι και ακολουθήστε με και στο Instagram. Τα λέμε!